Το πρόβλημα των Ελλήνων δεν είναι, δεν είμαι ο κύριος ο Σιμπηλής. Το πρόβλημα των Ελλήνων είναι πού θα πάει η χώρα μας. Θα πάει μπροστά ή θα κατρακυλήσει πίσω στο παρελθόν, το οποίο είναι ανάγκη να θυμηθούμε. Διότι ο λαός έχει βραχία μνήμη. Όλοι οι λαοί, αλλά κατεξοχήν ο ελληνικός. Πρέπει να θυμηθούμε πού είμαστε το 89. Τις τραγικές εκείνες ημέρες, κύριε Παναγιωτόπουλε, που δεν ξέραμε αν θα έχουμε να πληρώσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Το δημόσιο χρέος προστίθεται. Πού μετριέται μια κυβέρνηση? Να το ξεκαθαρίσουμε και αν το ακούσει ο ελληνικός λαός. Η κυβέρνηση μετριέται αν δημιουργεί καινούριο πρωτογενές, όπως το λέμε, έλλειμμα. Εάν δηλαδή δανειστεί για να καταναλώσει. Η κυβέρνηση μου, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι η πρώτη κυβέρνηση μετά πολλά χρόνια που αρχίζει να ξεπληρώνει. Λίγα, αλλά αρχίζει να πληρώνει. Δηλαδή, εγώ δεν δημιουργώ πρωτογενές έλλειμμα. Άρα, εγώ δεν δημιουργώ έλλειμμα. Η ουσία είναι πάντως ότι δεν πετύχαμε, ήσαμε τώρα, να εισπράξουμε τα έσοδα. Και γι' αυτό ακριβώς δημιουργείται και μεγάλο πρόβλημα με την πώληση του ΟΤΕ. Εάν στο έλλειμμα που θα έχουμε, και το οποίο δεν μπορώ αυτή την ώρα να προσδιορίσω, δεν είναι βέβαια αυτό το οποίο οι αντίπαλοι μας λένε, είναι πολύ χαμηλότερο, αλλά είναι προσθεθούν και τα 300-400 δισεκατομμύρια, ή όποια κυβέρνηση τι θα κάνει που δεν θέλει να πουλήσει τον ΟΤΕ, πώς θα το αντιμετωπίσει? Και ισότι αφορά το έλλειμμα, θα ήθελα να σας πω ακόμα ότι αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι κάθε χρόνο να αυξάνει το περίσσευμα, το αληθές, το πρωτογενές περίσσευμα. Θα αυξηθεί.